δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Πολύ κουβέντα για τα εργασιακά, με αρχή τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την στην εργασία των διανεμέων, των γνωστών μας ντελιβεράδων, οι οποίοι έρχονται στην πόρτα μας μετά από, από το κάλεσμα οποιοδήποτε σε ό,τι αφορά κυρίως την εστίαση. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα με τα νέα μέτρα που εξαγγέλλονται και συζητιώνται με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επισιτισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Κεφαλά, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Βασίλη, καλησπέρα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα εξαγγέλθηκαν σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την ασφάλεια στην εργασία. Σας ακούσαμε για προμήθεια κράνους, για επιμέλεια σε ό,τι αφορά ακόμη και τη συντήρηση του δικύκλου το οποίο εσείς οδηγάτε. Καλησπέρα σας. Να πούμε ότι καταρχήν αυτά τα μέτρα δεν είναι νέα, είναι παλιά. Όλο το νομικό πλαίσιο το οποίο θα να επαναλαμβάνεται σε αυτή την υπουργική, κοινή υπουργική απόφαση έχει ψηφιστεί το 2019, όπου μετά από δύο χρόνια αγώνων που ξεκινήσαμε με την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης αλλά και άλλοι συνάδελφοι στον κλάδο, καταφέραμε το 2019 με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ύστερα από 35 νεκρούς συναδέλφους μας να κατέβει ένα νομικό πλαίσιο που προέβλεπε την αποζημίωση χρήσης μηχανής, το κράνος, τα μέσα ατομικής προστασίας, το αδιάβροχο, τα γάντια και όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει προβλέπονται ώστε να κάνουμε την εργασία μας και με ασφάλεια κτλ. Τώρα η νέα υπουργική απόφαση για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο ντόρος θεωρούμε ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι το καινούριο πέρα από την εξειδίκευση ορισμένων άρθρων των οποίων καλοδεχούμενα είναι και αυτά όσον αφορά το μπουφάν, το πώς πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα μέσα ατομικής προστασίας πώς πρέπει ακριβώς να είναι σε σχέση να έχουν προστατευτικά δηλαδή και τα λοιπά, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην προηγούμενη. Τώρα, οπότε δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Θέλω να ρωτήσω, ακόμα χειρότερα εάν πρόκειται για κάτι παλαιότερο και απλά το αναμοχλεύουμε και το διορθώνουμε λιγάκι, εάν στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται στην πράξη. Είστε αυτό καλυμμένοι με ασφάλεια σε ό,τι αφορά την εργασία σας. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι αυτά τα μέτρα ενώ ήταν ψηφισμένα από το 19 δεν εφαρμόζονται. Εδώ έχουμε έναν υπουργό που νομίζει ότι νομοθετεί κάτι καινούργιο, ενώ δεν δίνει σημασία στην ουσία που είναι η εφαρμογή των μέτρων. Γιατί ξέρετε, ακόμη και αυτοί ας πούμε ότι ήταν νέα αυτά τα μέτρα, το ζήτημα είναι το αν θα εφαρμοστούν. Και εδώ όταν ένας διανομέας πάει να διεκδικήσει, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και τα έχουμε καταγγείλει και δημοσίως και δημοσιογράφως, είτε αντιμετωπίζεται με απόλυση, είτε αντιμετωπίζεται, έχουμε πολλά περιστατικά έτσι και φυσικής πίεσης κληροδαρμών από τους εργοδότες. Πρόσφατα είχαμε και στον κλάδο μας αρκετά περιστατικά το τελευταίο, το συνάδελφο που ζήτησε τα δεδηλευμένα του σε νησί έτσι και τον χτύπησε ο εργοδότης με την τσιγκράνα. Αυτή είναι η αντιμετώπιση και αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε είναι η εφαρμογή του νόμου που προϋπήρχε και δεν πρόκειται για κάτι νέο. Υπάρχει αυτό το εργασιακό bullying, αυτή η πίεση του εργοδότη και αυτός ο φόβος να μην χάσει την εργασία του και άρα κάνει υποχωρήσεις ο εργαζόμενος. Είναι μια εργασιακή ζούγκλα την οποία την έχουμε καταγγείλει πάμπορες φορές με απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτα δεδουλευμένα, επικολούνται τα ένσημα και ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι όπως πρέπει. Όλα αυτά τα διαπιστώνει τώρα το Υπουργείο. Και αν τα έχει διαπιστώσει, γιατί στην πράξη είναι πολύ χειρότερα φυσικά. Πάντως, επέτρεψέ μου, ακούσαμε την περίοδο του καύσωνα, πριν από λίγες ημέρες, ότι υπήρξε και πρόστιμο και ποινή σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες γιατί λειτουργήσαν τις ώρες που δεν έπρεπε. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς κάνετε τη δουλειά σας πιεζόμενοι από τον εργοδότη τις ώρες που δεν έπρεπε, τις ώρες που ενδεχομένως ρίχνει πολύ βροχή ή έχει υπερβολικό ήλιο?
Ναι, αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Εγώ εργάζομαι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, τη μεγαλύτερη τέλος πάντων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι είτε πρόκειται στα μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης που διατηρούν και έχουν διανομή, είτε στις πλατφόρμες, είτε μικρή είτε μεγάλη επιχείρηση, το 95% δεν τηρεί τίποτα από όλα όσα ψηφίζονται και συγκεκριμένα δεν τήρησε αυτό το μέτρο το οποίο το ζητούσαμε εδώ και χρόνια. Εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια να υπάρχει νομικό πλαίσιο που αυτόματα θα σταματάει το delivery όταν αυτές οι καιρικές συνθήκες επικρατούν, δεν επιτρέπουν ας πούμε τη διανομή είτε σε χιόνια, σε αέριδες, σε καιρούς άνω των, σε καιρό που τέλος πάντων οι θερμοκρασίες είναι απαγορευτικές. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημά μας. Φέτος αναγκάστηκε το Υπουργείο και μετά από όλο αυτό το δώρο που έγινε και με το θάνατο έτσι του συναδέλφου μας, δηλαδή θα πρέπει να πεθαίνουν άνθρωποι ας πούμε, για να νομοθετούνται πράγματα στην Ελλάδα. Και πέρα από αυτό, γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι μας, έχουμε φτάσει γύρω στους 65 νεκρούς συναδέλφους μας το 2017. Και το ζήτημα είναι αν εφαρμόζονται, να μην είναι για το θεαθήνε. Εδώ έχουμε δηλώσεις και νομοθετήσεις για το θεαθήνε. Κατανοητό. Στο διατάφθα, τι πρέπει να γίνει. Εσείς, από τα μέσα, τι λέτε. Στο διατάφθα πρέπει να ξαναεπανασταθεί η επιθεώρηση εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το ΙΚΑ, η επιθεώρηση υγιεινής και ασφάλειας, η οποία δεν μπορεί να είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είδατε, για να πραγματοποιηθεί το έργο της επιθεώρησης και να καταλογιστούν αυτά τα πρόστιμα, υπήρξε παρέμβαση από τον ίδιο τον Υπουργό. Και μάλιστα με έναν αστείο τρόπο, για να μην το χαρακτηρίσω και γελίο, δεν μπορεί ένας Υπουργός να παραγγέλνει πιτόγυρα για να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία στην Ελλάδα. Εκτός και αν θέλει να παραγγέλνει κάθε μέρα πιτόγυρα για να διαπιστώσει αν η ΤΑΔΕ ή η ΔΥΝΑ επιχείρηση στην εστίαση ή οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων, παρεμβαίνει την εργατική νομοθεσία. Αυτά γίνονται με ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα είναι αφοσιωμένοι και δεν θα είναι ανεξάρτητοι. Όταν λέμε αφοσιωμένοι, η επιθεώρηση εργασίας προστάτευε το αδύναμο μέρος αυτή την κοινωνία που είναι οι εργαζόμενοι. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να είναι προφανώς προς το πλευρό των εργαζομένων και να υποστηρίζει τους εργαζόμενους και όχι να είναι μια ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα υποστελεχωμένη χωρίς να κάνει ελέγχους κτλ. Κτλ. Οπότε αυτά όλα πρέπει να διορθωθούν αν θέλουμε ας πούμε να στρώσουμε την κατάσταση, η οποία ξαναλέω είναι μια ζούγκλα. Βέβαια το Υπουργείο την ίδια ώρα που κόφτεται ή λέει ότι κόφτεται για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, την ίδια ώρα θέλει να απελευθερώσει το ωράριο και να ψηφίζει το 16ωρο και τι λέει, να δουλεύουμε 16 ώρες, 16 ώρες, να μην απαγορεύεται. Αλήθεια, αλήθεια τηρείται το ωράριο. Αυτό είναι και λίγο οξύμορο, βέβαια ο Υπουργός Τομάζης έκανε την κολοτούμπα για άλλη μια φορά. Τηρείται αλήθεια, Βασίλη Κεφαλά, το ωράριο στον διανομέα. Όχι, πάμε πάλι στην ίδια πίεση. Δουλεύουν 10-12 ώρες χωρίς να πληρώνονται αυτές τις υπερορίες. Δεν πληρώνονται καλά-καλά τους μισθούς όπως πρέπει. Ας πούμε, υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας στην εστίαση, ας πούμε, όπου υπάγονται και οι διανομής και δεν τηρούν τίποτα. Τίποτα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.